ξεκινώντας εγώ να πω για το σημερινό νομοσχέδιο, του οποίου η εξαγγελία έγινε από την τελευταία ΔΕΘ το 2021 και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον περασμένο Οκτώβρη και για την κατάρτιση του οποίου νομοσχεδίου σημερινού το αρμόδιο Υπουργείο, διαβάζω, επιλέξει από την εισηγητική έκθεση, επικοινώνησε, λέει, και έλαβε υπόψη του τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν οι ακόλουθοι φορείς. Ακούστε ποιοι είναι αυτοί οι φορείς: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, εντάξει, και Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, αλλά και ξανά Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Σταματώ εδώ. Αυτό το νομοσχέδιο, λοιπόν, ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των νομοθετημάτων τα οποία φωτογραφίζουν κυριολεκτικά την στρατηγική σύγκληση και της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλων των αστικών κομμάτων εν γέννη, καθώς συνδέεται αυτό άμεσα με την επιδίωξη της καπιταλιστικής, και αυτό μάλλον, με την επιδίωξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης στη χώρα μας. Και αυτό, ξέρετε, είναι αυτό που ενώνει τελικά όλα τα αστικά κόμματα, η καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία σύμφωνα και με το σχέδιο νόμου περνά μέσα από τη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου οποιοδήποτε μεγέθους, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα στην ελληνική οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις πρώτες κιόλας γραμμές της αιτιολογικής έκθεσης του νομοσχεδίου γίνεται επίκληση μιας σειράς επίσημων μελετών, με πιο πρόσφατες αυτής της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και την έκθεση Πισαρίδη, οι οποίες αναφέρουν ότι το μέσο μέγεθος της ελληνικής μικρής και μεσαίας επιχείρησης είναι μικρότερο από το μέσο μέγεθος της αντίστοιχης μικρής και μεσαίας επιχείρησης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως σκοπός δε του νομοσχεδίου αναφέρεται η βελτίωση της παραγωγικότητας όλων των επιχειρήσεων, επαναλαμβάνω, όλων των επιχειρήσεων, η αύξηση του μεγέθους των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η επιδίωξη οικονομιών κλίμακας και η διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Όπως αναφέρει και πάλι η αιτιολογική έκθεση, η οποία είναι εύγλωτη, παρατηρείται ότι ελλείψη κινήτρων οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πάβουν τη δραστηριότητά τους σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή τους. Πρόκειται φυσικά για εκείνο το φαινόμενο της λεγόμενης νηπιακής θνησιμότητας, όπως αποκαλείται, των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αποτελεί συνεπώς το νομοσχέδιο μια παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί ένα διαρθρωτικό, μόνιμο διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, αυτό του πολύ μεγάλου αριθμού των πολύ μικρών επιχειρήσεων, κυρίως αυτοαπασχολούμενων, χωρίς προσωπικό, πρόβλημα που βεβαίως σχετίζεται άμεσα με την χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο χαρακτηρίζει την ελληνική καπιταλιστική οικονομία και απασχολεί φυσικά εδώ και χρόνια αντικειμενικά τα αστικά επιτελεία. Η αντιμετώπιση που προτείνεται εδώ με το νομοσχέδιο είναι μια ποικιλία εταιρικών μετασχηματισμών μέσω συνεργασιών, συγχωνεύσεων, εξαγορών, με στόχο την αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων με κίνητρο τις φοροαπαλλαγές τους. Είναι η πρώτη φορά που επιδιώκεται κάτι τέτοιο? Όχι, φυσικά. Έχουν προηγηθεί και άλλοι ανάλογοι νόμοι, όπως από το μακρινό 1972 νομοθετικό διάταγμα της Χούντας περί παροχής φορολογικών κινήτρων, ο νόμος του 1993, ο 2166, περί κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων, ο νόμος του 2013, ο 4172, η νόμη 4438 του 2016 και 4601 του 2019 της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, περί εταιρικών μετασχηματισμών ο τίτλος τους, αλλά και πλήθος ανάλογων διατάξεων διάσπαρτων σε διάφορους νόμους. Φαίνεται όμως τελικά ότι όλοι αυτοί οι νόμοι, και κυρίως οι πιο πρόσφατοι, αυτοί που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν οδήγησαν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με βάση τους στόχους που έθεταν τότε, και γι' αυτό έτσι μπορεί να ερμηνευτεί η σημερινή νέα νομοθετική παρέμβαση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα τώρα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις του αφορούν όλες μα όλες τις επιχειρήσεις. Όλες όμως οι επιχειρήσεις, ξέρετε, δεν είναι ίδιες. Δεν έχουν τα ίδια προβλήματα.
Πώς μπορεί, λέμε εμείς, να τσουβαλιάζονται μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι με μικρές επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενων? Οι πρώτοι, οι όμιλοι, έχουν την αμέριστη βοήθεια του αστικού κράτους σε κάθε τους βήμα, ενώ οι μικροί συνθλίβονται από τον αδυσόπιτο καπιταλιστικό ανταγωνισμό με τους μεγάλους και έχουν και από πάνω και την εχθρική φορομπηχτική αντιμετώπιση από αυτό το ίδιο το αστικό κράτος. Όχι άλλες αυταπάτες λοιπόν στους αυτοαπασχολούμενους για το μονόδρομο δήθεν της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταγωνιστικότητα και την υγιή εκείνη επιχειρηματικότητα η οποία μπορεί δήθεν να ευνοεί και τις μικρές επιχειρήσεις παράλληλα με τις μεγάλες. Όχι άλλες αυταπάτες. Καταραίει κάθε μέρα, κατέρευσε την τελευταία δεκαετία με πάταγο μέσα στην κρίση και καταραίει, εξακολουθεί να καταραίει κάθε μέρα εκείνος ο μύθος περί ενιαίου δήθεν επιχειρηματικού κόσμου ή περί οικονομικής δημοκρατίας, που ακούμε το ΣΥΡΙΖΑ να λέει, και αποκαλύπτεται κάθε μέρα ότι καμία αστική κυβέρνηση, κανένα μείγμα, οποιοδήποτε μείγμα αστικής διαχείρισης, δεν πρόκειται να διαφοροποιήσει, επί το θετικότερον εννοείται, τη γενική κατάσταση της πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούμενων. Με βάση λοιπόν το κυβερνητικό αφήγημα, το σημερινό, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί προτεραιότητα και μεγάλη ανάγκη. Και με βάση αυτό προβάλλονται ως σημαντική παρέμβαση, μας το είπε και η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, τα νέα κίνητρα προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Διαρρέεται μάλιστα ότι εκτός από τα φορολογικά κίνητρα, οι επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε συνεργασίες και συνενώσεις θα έχουν πρόσβαση και στα χαμηλότερα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας είναι ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυτού του Ταμείου. Ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας τώρα με όλα αυτά συμφωνεί, σύμφωνα και με παλιότερες δηλώσεις, επίσημες δηλώσεις της ηγεσίας του. Όλα τα αστικά επιτελεία συνεπώς αναγνωρίζουν ότι η επιτάχυνση της συγκέντρωσης και της συγκεντροποίησης του κεφαλαίου στη χώρα μας είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για την καπιταλιστική ανάπτυξη της χώρας, ειδικά σε συνθήκες οξυμένου διεθνούς ανταγωνισμού όπως τώρα. Το παραπάνω αφορά ειδικά την επιτάχυνση σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους, όπως κυρίως τους παραγωγικούς κλάδους, τις κατασκευές, τις μεταφορές, τη μεταποίηση, αλλά ακόμα και το ίδιο το λιανικό εμπόριο, όπου εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας πληθώρα αυτοαπασχολούμενων χωρίς ή με ελάχιστο προσωπικό. Γι' αυτό το λόγο και όλα τα αστικά κόμματα ταυτίζονται και από εκεί προκύπτουν και οι μεγάλες ομοιότητες τελικά των σχεδίων Πισαρίδη, Ελλάδα 2.0 της Νέας Δημοκρατίας ή το σχέδιο Ελλάδα Plus του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λέμε εμείς ως ΚΚΕ είναι ότι τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στο σημερινό νομοσχέδιο αποτελούν βασικές, βασικότατες προτεραιότητες όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί σχετίζονται με το στρατηγικό στόχο της επιστροφής σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας, αλλά σχετίζονται και με την πάγια στόχευση για την μακροπρόθεσμη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, που περνάει βεβαίως μέσα από το τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως έχει αποδειχθεί. Η συντριπτική όμως πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων δεν πρόκειται να ευνοηθεί από τις προωθούμενες αλλαγές. Καταρχήν, η διαδικασία των μετασχηματισμών, συγχωνεύσεων κτλ. Θα αφορούν ελάχιστους από αυτούς, αφού απευθύνεται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Οι έννοιες μικρή και μεσαία επιχείρηση δεν είναι ίδιες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας. Για τις μορφές της συνεργασίας, η προοπτική πιθανότατα θα είναι είτε να συμμετέχει σε ένα εταιρικό σχήμα, για έναν αυτοαπασχολούμενο λέω, με δυσμενέστερους όρους, είτε να μεγαλώσει η οικονομική του εξάρτηση από μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις, μέσω παραδείγματος χάρη του franchising ή με έμεση εξάρτηση, είτε ακόμα και να οδηγηθεί στη μετατροπή του σε έναν μισθωτό. Σε κάθε περίπτωση, η λύση αυτή που προτείνεται και από το νομοσχέδιο δεν εξασφαλίζει ούτε βελτίωση στις συνθήκες εργασίας, ούτε στο εισόδημα. Άλλωστε, ξέρετε, υπάρχει πλέον και πείρα από διάφορες μορφές συνεργασίες οι οποίες εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια. Ας τη δούμε για λίγο.
Το παράδειγμα του franchising που έχει ήδη επεκταθεί ιδιαίτερα στον κλάδο της εστίασης συχνά έχει τόσο αυστηρές προδιαγραφές για τον μικροεπαγγελματία, οι οποίες περιορίζουν το εισόδημά του, ενώ πολλές φορές επιβάλλουν στον δικαιοδόχο πρόσθετες δαπάνες για ανακαινήσεις, παραδείγματος χάρη. Οι πλατφόρμες υπηρεσιών, μιλάω για την eFood, για τη Volt, που επεκτείνονται εκτός από την εστίαση και σε κομμάτια πια του μικρού λιανικού, όπως λέγεται, εμπορίου, ζητάνε προμήθεια 25%. Στον κλάδο των μεταφορών στα ταξί, η Bit, για παράδειγμα, ενώ όταν πρωτοξεκίνησε έπαιρνε προμήθεια 6 με 8% από τους ιδιοκτήτες ταξί, έχοντας πλέον καταλάβει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, τώρα ζητάει 12% προμήθεια. Ενώ όσοι αυτοαπασχολούμενοι αρνηθούν γιατί θεωρούν ότι δεν τους συμφέρει, ή και όσοι δεν διαθέτουν τις υποδομές για να αξιοποιήσουν τα κίνητρα που προσφέρει τούτο εδώ το νομοσχέδιο, θα έχουν να αντιμετωπίσουν έναν ακόμα οξύτερο ανταγωνισμό από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Συνεπώς, το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα είναι ότι στα πλαίσια αυτού του συστήματος, στα πλαίσια των πολιτικών που ακολουθούν όλα τα αστικά κόμματα, που έχει κεντρικό βεβαίως άξονα τη στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δεν γίνεται, δεν μπορεί, είναι αδύνατο να ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες των αυτοαπασχολούμενων, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν κάποιες πρόσκαιρες μικρές ή μικρές μεταβολές στο εισόδημα, γιατί εκτός από αυτό υπάρχουν και τα ζητήματα της παιδείας, της υγείας, των υποδομών, τα οποία παραμένουν βεβαίως αναπάντητα. Αντικειμενικά στους αυτοαπασχολούμενους ανοίγονται μπροστά τους δύο δρόμοι. Ο ένας είναι του καπιταλιστικού τρόπου της παραγωγής, είναι ο δρόμος αυτό που ζούνε τώρα, ο δρόμος του οξυμένου ανταγωνισμού, ο δρόμος της συγκεντροποίησης, της εξάρτησής τους από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους με τον αφανισμό να καιροφυλακτεί σε κάθε τους βήμα, και από την άλλη ο δρόμος της κοινωνικοποιημένης ιδιοκτησίας, στον οποίο και οι ίδιοι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν συνειδητά να ενταχθούν ως εργαζόμενοι με πολύ πολύ βεβαίως πιο αναβαθμισμένες συνθήκες δουλειάς, εισοδήματος και δικαιωμάτων. Γι' αυτό και λέμε εμείς ότι αυτοί οι μικροί επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να κοιτάξουν λίγο πιο προσεκτικά το ζήτημα της δικής τους συμμαχίας με την εργατική τάξη και εκείνη τη μικρομεσαία αγροτιά, γιατί έχουν τελικά όλοι αυτοί έναν κοινό αντίπαλο, τα μονοπόλια, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Ευχαριστώ. Καταψηφίζουμε φυσικά μετά από όλα αυτά το νομοσχέδιο.